Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές της τηλεόρασης του Flash, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας, φυσικά εδώ στο Μήνυμα Ζωής. Θα συζητήσουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, φυσικά με την κλινική μας ψυχολόγο, τη Μέρη Βαρβαρούση. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είσαι σήμερα? Πολύ καλά. Εργασιακά πάλι πάμε. Εργασιακά. Μας αρέσουν τα εργασιακά. Ναι, μας αρέσουν πολύ. Είναι διαπιστωμένο. Έτσι λοιπόν. Η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής αναφέρεται ιδανικά στο διαχωρισμό του χρόνου και της ενέργειας μεταξύ της εργασίας και των άλλων σημαντικών πτυχών της ζωής μας. Η επίτευξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αποτελεί καθημερινή πρόκληση. Μπορεί να είναι δύσκολο να έχουμε χρόνο για την οικογένεια, τους φίλους, τη συμμετοχή στα κοινά, την πνευματικότητα, την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοφροντίδα και άλλες προσωπικές δραστηριότητες, πέρα από τις απαιτήσεις φυσικά του χώρου εργασίας. Επειδή οι εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη να επιτύχουν προσωπικά, επαγγελματικά αλλά και οικονομικά, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση. Οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να επιτύχουν την ισορροπία εργασίας προσωπικής ζωής, θεσπίζοντας πολιτικές, διαδικασίες, ενέργειες και προσδοκίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να επιδιώξουν πιο ισορροπημένες ζωές, όπως ευέλικτα χρονοδιαγράμματα, οικογενειακές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους εργαζομένους. Μέρη μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αρκετά την προσωπική ζωή με την επαγγελματική ζωή. Πολύ σωστά. Και όπως επίσης είναι στοίχημα να μην μεταφέρουμε και την προσωπική μας ζωή στην επαγγελματική, αλλά και το αντίστροφο. Σήμερα, καθώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής και εργασίας είναι αρκετά απαιτητικός, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες στη ζωή, στην εργασία κυρίως ενός ανθρώπου, οι οποίοι οδηγούν στο να υπάρχει αυτή η ανισορροπία ή η δυσκολία στο να ισορροπηθούν και τα δύο. Mm-hmm. Όπως θα δούμε και στην διαφάνεια, οι παράγοντες στην εργασία είναι ότι υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος ζωής όπου τα πάντα γύρω μας λένε ότι πρέπει να είμαστε παραγωγικοί. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε αποδοτικοί, να εκπαιδευόμαστε συνέχεια και να αναπτύσσουμε τον εαυτό μας, την επαγγελματική μας ταυτότητα. Άρα ο σύγχρονος τρόπος ζωής σήμερα δεν μας σωθεί απλά στο να δουλεύουμε και να έχουμε βιοποριστικά, μας σωθεί στο να αναπτύσσουμε συνέχεια και συνέχεια την επαγγελματική μας ταυτότητα. Οι απαιτήσεις του περιβάλλοντος, του εργοδότη, της αγοράς εργασίας, τα πάντα μπορούν να καταχωρήσουμε σαν εργασιακές συνθήκες αφορά αυτό το κομμάτι, τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Ο ανταγωνισμός και εντός της ίδιας εργασίας και στην κοινωνία, αλλά και στην ίδια την οικογένεια. Όντως. Ο ανταγωνισμός και στις φιλίες. Ο ανταγωνισμός είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε δυστυχώς να το βρούμε σε πάρα πολλά επίπεδα και τομείς της ζωής μας. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχει ευγενής, μιλάει ο υγιής ανταγωνισμός. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι κάποια στιγμή όταν θα καταλήξουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που έχουμε δίπλα μας, μπορεί να μας γυρίσει και λίγο αντίστροφα. Θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός θα πρέπει να περιέχεται εντός του ίδιου του ατόμου. Θα πρέπει σημείο αναφοράς να είμαστε εμείς. Να ανταγωνιζόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό και τις δυνατότητές μας αλλά και τις ικανότητές μας. Πολύ σωστό αυτό. Όπως επίσης ότι αν ανταγωνιζόμαστε αυτό που είναι έξω από εμάς εξωγενές, πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι που θα είναι καλύτερο από εμάς. Και είναι αυτό που πάντα λέω σε όλους. Δηλαδή ότι αν όλοι οι ψυχοθεραπευτές συγκρίνουν τον εαυτό τους με τον Φρόιντ, θα βγάλουμε αρνητικό αποτέλεσμα για εμάς. Έτσι. Γιατί μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτά τα επίπεδα. Έτσι είναι. Το ασταθές ωράριο. Το ασταθές ωράριο δυσχεραίνει πάρα πολύ. Και μάλλον σαμποτάρει έναν άνθρωπο στο να μπορέσει να βάλει μια καλή ισορροπία μεταξύ της ζωής του και του επαγγέλματός του, της δουλειάς του. Προφανώς. Το συνεχόμενο, ασταθές και όχι συγκεκριμένο, καθορισμένο, ξεκάθαρο ωράριο μπορεί να οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Ο ρευστός ρόλος. Ποια είναι τα καθήκοντά μου, πού ξεκινάω εγώ, πού σταματάει κάποιος άλλος. Όλο αυτό το πράγμα επίσης μπορεί να οδηγήσει, γιατί τότε μπορεί ένας άνθρωπος στη δουλειά του να αναλάβει περισσότερα πράγματα από ό,τι του αναλογούν. Περισσότερες ευθύνες, καθήκοντα τα οποία, πώς που λέμε κιόλας, εξ αρχής δεν συνένεσαι στο να τα αναλάβει. Mm-hmm. Και εκείνο το χειρότερο. Εντάξει, και αυτό δυστυχώς είναι, θεωρώ, το πιο σύνηθες, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν. Σε όποια εταιρεία και να είσαι, είτε είναι μεγάλη είτε μικρή, θα αναγκαστείς να κάνεις πράγματα που βέβαια, δεν είχες συμφωνήσει. Και πολλές δουλειές όπου κανονικά δεν θα έπρεπε ποτέ να κάνεις τα συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν είναι ούτε στο δικό σου αντικείμενο, ούτε στα καθήκοντά σου, ούτε. Παράδειγμα, το να παίρνω τα ρούχα από το καθαριστήριο του αφεντικού μου. Ναι. Καμία σχέση. Έτσι. Θέλω να πω ότι πολλές φορές αυτό το κομμάτι, ο ρευστός ρόλος, αναγκάζει το άτομο να είναι σε μια σύγχυση.
Πραγματικά. Που ξεκινάει, που σταματάει η δουλειά μου. Και το κλίμα του εκφοβισμού. Όταν εγώ φοβάμαι και αγχώνομαι συνέχεια ότι τρίζει η θέση μου και ότι ανά πάσα στιγμή θα με διώξουν, εννοείται ότι δεν έχω καμία όρεξη πραγματικά να πέσει προσοχή στην προσωπική μου ζωή. Σαν να το βιώνουν μετά τα άτομα και δεν φταίνε, και φταίει λίγο από πάνω η εργοδοτικό κομμάτι, σαν ζήτημα ζωής και θανάτου. Σαν να μην μπορώ να υπάρχω αν δεν έχω αυτό. Αν δεν καθορίσω αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ίσως και θέμα ανασφάλειας και του προϊσταμένου πολλές φορές. Γιατί δεν έχει άλλα επιχειρήματα και προσπαθεί να πείσει. Κάπως έτσι, ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχω ένα εργαζόμενο σε εγρήγορση, αν τον φοβίζω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χάσει τη θέση του. Που είπαμε ότι σε προηγούμενες εκπομπές ότι είναι ο πρώτος παράγοντας για να μειωθεί η παραγωγικότητα. Ακριβώς. Γιατί αυξάνεται το στρες. Έτσι. Τώρα, οι συνέπειες. Οι συνέπειες είναι ότι αυτό αυξάνεται πάρα πολύ το στρες σε επίπεδα που μπορεί να οδηγήσουμε και σε burnout, σε επαγγελματική εξουθένωση ή σε κάποια αγχώδη διαταραχή, όπως είναι η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, όπου το άτομο βιώνει για τουλάχιστον 6 με 8 μήνες μια κατάσταση όπου το άγχος του και το στρες του τον αρρωσταίνει, δεν μπορεί να λειτουργήσει πουθενά. Έχουμε ένταση στις διαπροσωπικές σχέσεις, δεν έχουμε δηλαδή ούτε υπομονή, ούτε και φεύγει το στρες και το άγχος που βιώνουμε στη δουλειά. Μεταφέρεται κατευθείαν στις σχέσεις τις οποίες έχουμε. Είμαστε αμέτωχοι, δεν συμμετέχουμε ούτε στην οικογένεια, ούτε στις παρέες, απομονωνόμαστε κοινωνικά και. Γιατί έχουμε στο μυαλό μας τη δουλειά μας. Όταν τα λέμε έτσι, ακούγεται πάρα πολύ άσχημο. Το ότι έχω τη δουλειά μου, έχω τη δουλειά μου, έχω τη δουλειά μου. Σαν να μην επιτρέπεται και δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, δεν έχω ενέργεια. Να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Να ενδιαφερθώ για κάτι άλλο. Να ενδιαφερθώ για κάτι άλλο. Και είναι το πιο απλό. Μπορεί να βγούμε για καφέ με μια παρέα. Και στην παρέα, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να συζητήσει για μηδαμινή σημασία πράγματα, σαν να είναι αντιστρες. Για βλακίες που λέμε. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τέτοια, γιατί έχω τη δουλειά μου. Αυτά που τραβάω. Ναι, αλλά θέλουμε και ένα διάλειμμα από όλα αυτά, έτσι. Και οδηγεί στο κομμάτι της ανειδονίας. Δεν βιώνουμε ειδονή, ούτε ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τα επιτεύγματά μας, από τα καλά πράγματα στη ζωή μας, από την οικογένειά μας. Και αρνητικά συναισθήματα. Θυμό, ευερεθιστότητα, έλλειψη γενικά υπομονής. Γενικά, ό,τι αρνητικό συνέστημα μπορούμε να φανταστούμε, μπορεί να το έχουμε εξαιτίας των συνεπειών της ανισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δυστυχώς δημιουργεί πάρα πολλά θέματα, πολύ περισσότερα μάλλον από αυτά που θα έπρεπε να δημιουργεί. Και από αυτά που όντως μπορεί να δημιουργήσει. Και αυτομάτως θα δούμε, υπάρχουν κραδασμοί κατευθείαν στην προσωπική ζωή. Έτσι. Τώρα, η αντιμετώπιση. Το πρώτο και βασικότερο είναι να πρέπει να αλλάξουμε τους στόχους μας. Να ξέρουμε αν αυτός ο στόχος, να έχουμε μία αντίληψη αν αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε είναι εφικτό ή όχι. Και εκεί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα. Το να μπορώ να αντιληφθώ ότι αυτό που σκέφτομαι και θέλω να γίνει, ότι είναι ανέφικτο. Έτσι, δεν μπορούμε να έχουμε την τέλεια δουλειά, προφανώς, τις τέλειες συνθήκες, την τέλεια οικογένεια, τις τέλειες σχέσεις, τις τέλειες φιλίες, χωρίς να σημαίνει ότι η ζωή μας είναι στο άλλο άκρο, ότι είναι ένα χάος και ότι είναι όλα χάλια. Εντάξει, μπορούμε να προσπαθήσουμε όμως λίγο να το ωρεοποιήσουμε. Να το ωρεοποιήσουμε, βέβαια, αλλά τείνουμε σαν άνθρωποι και ειδικά εδώ στην Ελλάδα να τα βλέπουμε διχοτομημένη σκέψη μας. Τέλεια, χάλια. Ναι. Άσπρο, μαύρο. Ναι, όχι. Σαν να μην υπάρχει το γκρι η ενδιάμεσα στις υποχρώσεις του γκρι. Έτσι. Το άσπρο και το μαύρο, εντάξει, είναι η ύπαρξη της πραγματικότητας. Δεν είναι η μόνη οπτική όμως. Η ιεραρχία και οι προτεραιότητες πρέπει πραγματικά σαν άνθρωποι να κάτσουμε να σκεφτούμε τι είναι για μας προτεραιότητα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δηλαδή, ακούω πολλούς ανθρώπους να δουλεύουν παραπάνω από όσο χρειάζεται για οικονομικά επίπεδα, για να έχουν ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής. Παράλληλα όμως να γκρινιάζουν ότι δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Πρέπει εκεί να θέσεις προτεραιότητα. Πόσο οικονομικά καλά θέλεις να είσαι, πόσο θέλεις να βλέπεις τα παιδιά σου. Δεν μπορείς να δουλεύεις τόσες πολλές ώρες για να θέλεις να έχεις πολύ ψηλό οικονομικό επίπεδο. Θα τις στερηθείς όμως, δηλαδή είναι κάποια πράγματα είναι κοινή λογική. Έτσι. Η αξία και η εικόνα του εαυτού μας. Πόσο εξαρτάται ο εαυτός μας από το επάγγελμά μας. Πόσο προσδιορίζουμε την αξία μας. Πόσο. Ναι, εντάξει, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Εδώ θα ξανατοποθετήσω εγώ και τα κοινωνικά στερεότυπα της χώρας μας. Έτσι, και τα κοινωνικά στερεότυπα και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Βέβαια. Αν εγώ θεωρώ ότι η αξία μου καθορίζεται κατά βάση από την επαγγελματική επιτυχία, λίγο το έχω χαμένο. Ναι. Έτσι. Γιατί μερί, ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια που πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν αναγκαστεί να κάνουν και δουλειές που δεν είναι, που είναι κατώτερες των προσόντων τους. Ναι, προσόντων τους κτλ. Ναι, παρόλα αυτά όμως εκεί είναι θέμα προσαρμογής, έτσι, προσαρμογής. Η ενεργή κοινωνική ζωή
στην αντιμετώπιση πάντα προσπαθώ να έχω την κοινωνική ζωή μέσα. Μπορεί να μην έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά πάντα προσπαθώ να διατηρήσω μία επαφή με το κοινωνικό μου περίγυρο. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι περισσότεροι άνθρωποι που είμαστε εργαζόμενοι δεν μπορούμε να δούμε, μπορεί να μην μπορούμε να δούμε τους φίλους μας. Πολύ σωστά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά επικοινωνώ πολύ συχνά, είτε μέσω social media, είτε με κάποιο τηλέφωνο, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μπορεί όντως πραγματικά λόγω χρόνου να μην βρεθούμε. Χωρίς να σημαίνει ότι αποκόπτουμε όμως την κοινωνική μας ζωή. Έτσι. Ακριβώς. Γιατί η ενεργή κοινωνική ζωή, έτσι όπως το γράφεις, μπορούμε να έχουμε και μέσα στον εργασιακό χώρο, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Γιατί περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας και οφείλουμε να κάνουμε όμορφη και αυτή την ημέρα μας. Βέβαια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ το ζηλεύω, γιατί ένας ψυχοθεραπευτής έχει μία εργασιακή μοναξιά στο κομμάτι αυτό. Όντως. Αλλά ναι, εννοείται ότι θα έπρεπε και οι σχέσεις εντός της εργασίας μπορεί να μην είναι, πώς να πω, ουσιαστικά έτσι συναισθηματικές, πολύ βαθιές. Δεν θα είναι στα ίδια επίπεδα με ανθρώπους που γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν είναι καλές. Δηλαδή, ας μην τα βλέπουμε πάλι άσπρο μαύρο. Για μένα, πάντως, Μέρη, που έχω την τύχη να εργάζομαι με πάρα πολλούς συνεργάτες στα καταστήματα που έχω περάσει, είναι καταπληκτικό. Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια τρομερή αλληλεπίδραση και πρέπει να την επιδιώξεις κιόλας αυτήν. Δεν έρχεται βέβαια, από μόνο ποτέ, της. Και την καλλιεργείς. Και όποιες δυσκολίες και αν αντιμετωπίζεις και μέσα στην δουλειά, μπορείς με τους συνεργάτες σου να τα ξεπεράσεις. Και είναι αυτό που είναι, δηλαδή. Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε όλα και να τα βλέπουμε υπό άλλο πλαίσιο κτλ. Είναι μια καλή σχέση η οποία δημιουργήθηκε από τον εργασιακό χώρο. Ακριβώς. Βέβαια, εννοείται. Επαναπροσδιορίζουμε τα όρια. Μέχρι πού θέλω να δουλεύω, μέχρι πότε θέλω να δουλεύω, μέχρι όλες αυτές τις ερωτήσεις. Έτσι. Και εκεί είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα, τα όρια που βάζω. Πολύ δύσκολα να το θέσουμε. Εννοείται. Και άμα υπάρχει και το ενοχικό ότι δεν είμαστε καλοί στη δουλειά μας ακόμα περισσότερο. Και όταν ειδικά έχουμε να κάνουμε με τον ανθρώπινο παράγοντα, το να βάλουμε όρια και να πούμε όχι μέχρι εδώ ή λέω όχι. Φανταστείτε ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πω όχι. Πολλές φορές το τι βοήθεια μπορεί να προσφέρω, ενώ θα έπρεπε πάρα πολλές φορές. Το έχουμε αντιληφθεί. Βέβαια. Και το τελευταίο είναι οι επιθυμίες μας. Ξέρεις, Μέρη, δεν είναι το θέμα και το ότι δεν μπορείς να πεις όχι. Είναι το θέμα πώς αυτό την θετική ανταπόκριση την αντιλαμβάνεται ο άλλος, έτσι. Το αν υπάρχει αναγνώριση από την άλλη πλευρά. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει στις περισσότερες σχέσεις. Και ακόμα περισσότερο στο κομμάτι το επαγγελματικό. Το αν αναγνωρίζεται η συμβολή σου. Θα πρέπει να δεχθούμε όμως πολλές φορές ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Δεν αλλάζουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Mm-hmm. Δεν θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι λάθος. Και να μην κάνουμε πράγματα μόνο και μόνο για να. Και να περιμένουμε πάντα να έχουμε την προσδοκία ότι θα το αναγνωρίσει η άλλη πλευρά. Σωστό. Είναι και λίγο για μας. Η δική μας συνείδηση. Και οι επιθυμίες μας. Πότε σε όλο αυτό κοιτάμε, προσέχουμε, αναλογιζόμαστε το τι πραγματικά θέλουμε. Έτσι. Είναι πολλές φορές κάνω κι εγώ στη θεραπεία πολύ απλές ερωτήσεις και πραγματικά ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου δεν ξέρει να απαντήσει. Δηλαδή, εσύ τι θέλεις. Ναι. Δεν ξέρουν. Εσύ τι θέλεις να γίνει εδώ πέρα. Τι θέλεις από όλο αυτό. Και πραγματικά είναι από τις πιο δύσκολες απαντήσεις για αυτούς. Σε κάτι πολύ απλό, στην επιθυμία. Πολύ ωραίο ερώτημα. Mm-hmm. Και με αυτό να κλείσουμε, Μέρη. Ναι, τι θέλεις, λοιπόν, αγαπητέ τηλεθεατή, από τη ζωή σου, από την εργασία σου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ευτυχισμένη και χαρούμενη καθημερινότητα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται, την επόμενη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε πιστοί στο ραντεβού σας κάθε Παρασκευή στις 8:30. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα θέμα που πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει. Καλό απόγευμα.